σημερέδω, όπως και πολλοί καθηγητές των πανεπιστημίων της χώρας, ακριβώς για να δώσουμε τη συμπαράστασή μας και την αντίστασή μας στην επιχειρούμενη από το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή συσκότηση όλων όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, επιχειρείται αυτή τη στιγμή ένας αντιπερισπασμός μέσα στα πανεπιστήμια για να φύγει η προβολή από το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και από την ακρίβεια και από όλη αυτή την ιστορία εκτόχευσης όλων των ελληνικών οικογενειών της χώρας. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Νομίζει ο Μητσοτάκης ότι θα μπορέσει με ένα σκηνοθετημένο πάλι σόου επιβολής δίθεν, επιβολής των δυνάμεων της αστυνομίας και ότι θα μπορέσει να πείσει την ελληνική πραγματική, την ελληνική κοινωνία ότι εδώ τα πανεπιστήμια είναι πανεπιστήμια ανομίας, ότι είναι όλοι οι φοιτητές αυτό που ενδιαφέρονται είναι να κάθονται και να μην δουλεύουν. Αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι στην πραγματικότητα της υπηρεσίας συμφέροντα των κολεγίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων κλπ. Ήδη εκμεσολαβεί η μείωση των αρχείων των εισακτέων 3 χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο για όλο το λαό. Εμείς ξέρουμε ότι θα καταργήσουμε όλους αυτούς τους αντισταγματικούς δρόμους και ραμαίους. Έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο για την ανώτατη εκπαίδευση. Θα είναι ο μοχλός της κυβέρνησής μας για να την αναδιάταξη τόσο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, όσο και του νέου δυναμικού των νέων παιδιών, ώστε να μην φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να σταματήσουμε δηλαδή το brain drain. Αυτά πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα, έρχεται η ώρα να τα εφαρμόσουμε. Είναι θέμα, ζήτημα χρόνου και αυτός ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εμείς καλούμε τον λαό να εγερθεί, με την έγερση πιστεύουμε ότι θα πέσει ως το δυνατό πιο σύντομα αυτή η κυβέρνηση. Να την ανατρέψουμε λοιπόν.